Μαζί με τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μιχαλολιάκο, έλατε να δούμε όλο τον Πειραιά. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε από θάλασσα. Ξεκινάμε όμως από το πράσινο. Και ξεκινάμε από το πράσινο γιατί καταρχήν σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί προσδιορίζει και το ιδεολογικό μου στίγμα. Ξεκινάμε από τις λαϊκές περιοχές. Ξεκινάμε από ένα σημείο που λέγεται τι, ποια περιοχή. Είναι η Λεύκα, είναι στο πέμπτο διαμέρισμα. Είμαστε κοντά στα Μανιάτικα, κοντά στην Κοκκινιά. Η Θιβόνη είναι Κοκκινιά. Ναι. Θα μου υποσχεθείτε ότι θα πάμε σε όλα τα σημεία του Πειραιά. Έχετε το λόγο μου, είμαι στη διάθεση. Έχω πάθος. Δεν ήθελα να κάνουμε μια συνέντευξη που να γίνει μέσα σε ένα στούντιο. Θέλω να περπατήσουμε, να μας δείξετε τι ακριβώς έχει συμβεί, να δούμε τι λέει ο κόσμος σε κάθε γωνιά του Πειραιά. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, που έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μέσα στο πράσινο, ενώ κάποτε ήταν τι. Κάποτε, ενώ είχα εκλεγεί δήμαρχος, αλλά δεν είχα αναλάβει ακόμη, με επεσκέφθη ένας έμπορος αυτοκινήτων. Και μου λέει, έχετε στο γκαράζ ένα τσαλακωμένο αυτοκίνητο που είναι για πέταμα. Εγώ το θέλω για τη βιτρίνα μου. Και θα σας δώσω ένα καινούριο Mercedes. Μπορεί να μου προσδιορίζει ακριβώς αν θα είναι για μένα ή αν θα είναι για το Δήμο. Μεταξύ μας τώρα. Δημοσίως το λέμε μεταξύ μας. Όταν μου το είπε αυτό, άρχισε να δουλεύει ο εγκέφαλος. Και άρχισα να ρωτάω, εγώ δεν ξέρω από αυτοκίνητα. Τους φίλους μου που ξέρουν από αυτοκίνητα. Και μου λέει, Δήμαρχε, όντως υπάρχει. Έχει τσαλακωθεί, έχει κακοποιηθεί γιατί γινόντουσαν rave party εκεί στο γκαράζ. Αλλά έχει αξία, έχει πάνω από 50-60 χιλιάδες ευρώ. Μην τα πολυλογώ, με συνεργάτες μου το εκτείναξα. Εκτείναξα τη δημοσιότητά του. Και κάναμε έναν διεθνή διαγωνισμό, πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Το κάναμε στο Βεάκιο Θέατρο. Παρουσία όλων των φορέων του Πειραιά, αφού είχαμε κινήσει το ενδιαφέρον συλλεκτών αυτοκινήτων και από την Ευρώπη. Και πήραμε 405.000 ευρώ. Μάλιστα. Και τα κάνατε αυτά. Με την απόλυτη δέσμευση αυτά στο Άρσος Δηλαβέρη. Α, μάλιστα. Που άκουγα που είμαστε τώρα εδώ. Η αφορμή από το αυτοκίνητο δηλαδή έφερε αυτή την αξιοποίηση. Που τέσσερις τετραετίες τουλάχιστον έλεγαν οι υποψήφοι δήμαρχοι. Θα αναπλάσουμε το Άρσος Δηλαβέρη. Τι ήταν αυτά τα 36 στρέμματα που τώρα είναι μια όαση πρασίνου, συντριβάνι, καθιστικά, πέντε παιδικές χαρές, γήπεδο μπάσκετ, υπαίθριο θεατράκι. Στην καλύτερη περίπτωση το χρησιμοποιούσαν οι συμπαθείς κατά τα άλλα Πακιστανοί για να εκπαιδεύουν τα σκυλιά τους. Δεν τολμούσε να πει άλλος. Μόνο χρήστες και κακοποιοί. Και έτσι προσβάλαμε και τη μνήμη του Ευεργέτη, του αείμνηστου Κρήτωνα Δηλαβέρη. Αξιοποίησαμε αυτά τα χρήματα και στο και πέντε, όχι το παραπέντε, επέβαλα στο λεγόμενο πράσινο ταμείο να εντάξει και αυτό το έργο. Πόσο κόστησε? Συνολικά κάτω από 1 εκατομμύριο. Τα 400 ήταν από την εκδήλωση. Από την εκδήλωση. Μάλιστα. Έτσι και με από τα υπόλοιπα έργα κινείστε. Έτσι, με ιδιωτική με πάθος, πρωτοβουλία. Με πάθος, κύριε Αυτιά, κινούμαστε. Τα μεγάλα έργα θέλουν πολλά λεφτά. Τα πολύ μεγάλα έργα θέλουν πάνω απ' όλα πάθος, αγάπη, να το αγαπήσεις. Μην ξεχνάτε ότι πέρασαν τετραετίες και δεκαετίες που έρεε το δανεικό χρήμα άφθονο. Μην ξεχνάτε ότι παρέλαβα Δήμο με 150 εκατομμύρια δάνειο. Θα πάρω δύο φιλιά. Θέλω πάρα πολύ, να το ξέρετε. Είμαστε και γείτονες. Θέλω την αγάπη σου, θέλω την ψήφο, θέλω τον αγώνα σου. Εδώ πίσω μου ακριβώς είναι το σπίτι του αείμνηστου Δηλαβέρη. Όπου εκατοικούσαν Ρωμά και όχι μόνον δυστυχώς και παραβατικά άτομα. Ο φόβος και ο τρόμος να περάσουν τα παιδιά της λαϊκής περιοχής. Το έχουμε εντάξει τώρα στο ΕΣΠΑ και ανακατασκευάζεται και θα φιλοξενεί 250 παιδιά. Ο μεγαλύτερος βρεφορυπιακός σταθμός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Μεγάλο έργο. Επίσης, αριστερά κάτω από τις παιδικές χαρές, κατασκευάζουμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ. Και ανάμεσα στο σημείο που βρισκόμαστε και στο σπίτι του Δηλαβέρη, ένα αίθριο θεατράκι. Για να τα έχει όλα χώρος, από υπαίθριες συναυλίες μέχρι περιπατητικούς διαδρόμους, παιδικές χαρές, παιδότοπους. Αυτό το άρσος θα γίνει επισκέψιμο για όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής. Φιλοδοξία μας να ξεκινάει άλλος από την Εκάλη να έρθει στο άρσος Δηλαβέρη. Γεια σας. Είναι το μαρικάκι μου. Γεια σας. Πώς είναι, γεια σου, γεια σου. Δημήτρη. Καλό, καλό. Πάω φυλάκι. Πού σε. Αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου. Πώς σε λένε?
Κύριε Δήμαρχε, πού είμαστε ακριβώς και τι είναι αυτό το έργο που βλέπουμε μπροστά μας? Ένα από τα πιο όμορφα και αγαπημένα μου έργα. Εδώ ήταν ένα σκουπιδότοπος. Μια χαβούζα. Αρκεί να πω ότι χρειάστηκε να αφαιρέσουμε 300 περίπου μεγάλα φορτηγά, σκουπίδια, μπάζα, σύριγγες, ψοφίμια. Ιδιοκτησία κρατική. Του ΙΣΑΠ. Πρώην βρεφονηπιακός σταθμός του ΙΣΑΠ. Και είχε γίνει καταφύγιο των παραβατικών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε μία από τις ομορφότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Πειραιά, των Νεοφάλιρων. Συνεννοηθήκαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και το πήραμε. Και με διαδικασίες ταχύτατες και με κόστος ελάχιστο, το διαμορφώσαμε σε έναν υπερσύγχρονο παιδότοπο με τις παιδικές χαρές και έναν βρεφονηπιακό σταθμό που σήμερα φιλοξενεί 150 παιδάκια. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμάμαι ήσυχος αν υπήρχε έστω και μία οικογένεια στον Πειραιά που να ήθελε το παιδάκι του να το στείλει σε δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό και να μην είχαμε μία θέση αγάπης και αγκαλιάς. Και έτσι έχουμε καλύψει το σύνολο των αναγκών. Το σύνολο των αναγκών. Ανεξαρτήτως κριτηρίων, ανεξαρτήτως εθνότητας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν στον Πειραιά ή όχι. Αυτός λοιπόν, λένε οι μαμάδες, λένε οι μπαμπάδες, λένε οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ότι είναι ο καλύτερος παιδικός σταθμός που έχουν γνωρίσει. Το στίχημά μας είναι να μην υπάρχει κανείς ιδιωτικός που να είναι καλύτερος. Και άλλη μια παιδική χαρά για τους δημότες, για αυτούς που δεν έχουν παιδιά για τον βρεφονηπιακό σταθμό. Αν έχετε προσέξει, έχουμε βάλει αυτήν την πόρτα όπου θα συνδέει τον παιδικό σταθμό με το υπόλοιπο χώρο. Φυτέψαμε πάρα πολλά δέντρα, τα βλέπετε, μεγαλώνουν. Φυτέψαμε θάμνους, φυτέψαμε λουλούδια. Ομορφήναμε την περιοχή, δώσαμε ανάσα και για τους μεγάλους και για τους μικρούς. Εδώ είναι οι μικροί, τα παγκάκια βεβαίως καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών της τρίτης ηλικίας, όπως τα λέω εγώ. Αυτή η περιοχή πώς λέγεται εδώ? Είναι του Νέου Φαλήρου. Είναι τμήμα του Νέου Φαλήρου. Πόσο στήχησε αυτό το έργο? Σχεδόν μηδέν. Όταν υπάρχει πάθος και αγάπη, το κόστος μικραίνει. Και όταν υπάρχει η έμπνευση προς τους εργαζόμενους, και όταν χτίζουμε αυτή τη μεγάλη συμμαχία που τη λέω εγώ, Δημοτική Αρχή, εργαζόμενοι δημότες. Οι εργαζόμενοι δούλεψαν με πάθος για δεύτερη βάρδια, χωρίς να ζητούν υπερορίες. Με ελάχιστα χρήματα για να αγοράσουμε υλικά και να αγοράσουμε έπιπλα. Αν σας πω ότι δεν ξεπέρασε το σύνολο των εργασιών σε κόστος οικονομικό για το Δήμο τις 20.000, μπορεί να μην το πιστέψετε. Σε άλλες εποχές δεν θα γινόταν και αν γινόταν, θα ξεπερνούσε το εκατομμύριο. Πόσα παιδιά εξυπηρετούνται εδώ? 150. Είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, εδώ έχουν αγάπη. Αλβανίδα είστε? Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είμαστε κοντά στο άγαλμα της μητέρας, Βασιλέως Γεωργίου. Εδώ δεξιά μας υπάρχει ένα ακίνητο. Δύο όμορα ακίνητα. Τα οποία είναι κληροδότημα που ανήκει σε μια μικρή κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας. Έφτισα αίμα, παρά το γεγονός ότι είχα τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Καλαμάτας, του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Εν τούτης είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αδυσόπιτη γραφειοκρατία, το Εθνικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων, για να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, με ευρωπαϊκά λεφτά δηλαδή, και αντί να είναι ρήπος και κίνδυνος για τον Πειραιά και τους Πειραιώτες, να γίνει το καπί για τα παιδιά μας της τρίτης ηλικίας και τα γραφεία του δευτέρου διαμερίσματος. Πόσο θα στοιχήσει αυτό το έργο? Αυτό ή το προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων και πετύχαμε πολύ μεγάλη έκπτωση λόγω του υγιούς ανταγωνισμού, γύρω στο 50% και θα κοστίσει 1 εκατομμύριο. Αυτοί που έφτιαξαν τον τελευταίο συνδυασμό παύλα μόρφωμα λένε καμιά φορά βελτίωσε λέει τα πράγματα, αλλά έκανε το αυτονόητο. Αφού ήταν αυτονόητο, γιατί δεν το έκαναν 3 τετραετίες πιο πίσω, 3 δεκαετίες πιο πίσω? Παρατάφηναν να αποτελεί κίνδυνο και για τους Πειραιώτες και ρήπο για τη δημόσια υγεία. Αφού οι τρεις προηγούμενες δημοτικές αρχές αποτελούν το σκληρό πυρήνα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Γιατί δεν το έκανα? Είσαι αληθινός. Το ψέμα από την αλήθεια απέχει 4 δάχτυλα. Ό,τι λένε το παίρνει ο αέρας. Εσύ το βλέπουμε.
Με συγκινήσεις, σε ευχαριστώ. Με συγκινήσεις, ευχαριστώ. Να σε χαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Στο ξαδερφάκι σου. Όχι ξαδερφάκι μου, φίλος μου, αδερφός μου. Αδερφός καλύτερα. Να είστε καλά. Χάρηκα που σε είδα, να είστε καλά. Καλά είστε. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, εσείς καλά. Αν και Πασόκος δεν ψηφίζει Μιχαλολιάκο. Και η αριστερή ψηφίζει Μιχαλολιάκο. Είμαι Πασόκος. Γιατί λοιπόν... μου έκανε μια χάρη όταν πέθανε η γυναίκα μου. Έτσι. Έλα. Όταν πέθανε. Εσύ τι είσαι, δεξιός ή Πασόκ ή αριστερός. Με τον κούλι είμαστε πολύ φίλοι. Να είσαι καλά. Σε αγαπώ πολύ. Δήμαρχε, πού είμαστε τώρα. Είμαστε στην πλατεία Κανάρη. Ο ελληνικός λαός, ακόμη και ο πειραϊκός λαός, την ξέρω έσπασα λιμάνι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην ομορφότερη πλατεία της Ελλάδος. Η οποία είχε και εν πολλοίς εξακολουθεί να έχει μια εικόνα εγκατάλειψης. Για δεκαετίες δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εδώ μάλιστα είχαν εγκαταστήσει ένα βαγόνι στο οποίο έμεναν παραβατικοί και χρήστες. Και ήταν το όνειδος της περιοχής. Το σηκώσαμε το βαγόνι, το πήγαμε στο χώρο του, στις γραμμές, θα αξιοποιηθεί ως μουσείο και εδώ φτιάξαμε ένα ωραίο παρτέρι. Στο Πασαλιμάνι καταλήγει το μεγαλύτερο δημοτικό έργο ανάπλασης, ναι, αστικής ανάπλασης, που ήδη εκτελείται στον Πειραιά. Πόσα έργα έχετε κάνει στον Πειραιά, Δήμαρχε? 129 έργα συνολικού προϋπολογισμού, 100 εκατομμυρίων, εκτελούνται τώρα. Τα 76 αυτών έχουν αποπερατωθεί. Τι είδους έργα είναι? Είναι έργα που αφορούν την αποχέτευση. Αν σας πω ότι το πέμπτο διαμέρισμα, κύριε Αυτιά, δεν είχε αποχέτευση και πήγαιναν τα λίμματα στο λιμάνι. Επίσης, αρκετά τμήματα του τετάρτου και του τρίτου διαμέρισματος, Καμινίων, Νεοφαλήρου, αλλά και του πρώτου. Έργα κατασκευής. Καλά, δεν βρήκατε τίποτα? Δεν θέλω να κρίνω το παρελθόν. Πώς? Κύριε Αυτιά, δεν είμαι ούτε ιστορικός. Ως πολίτης ή ως δημοσιογράφος. Ούτε ιστορικός. Αν βρήκατε ή δεν βρήκατε. Ούτε δικαστής. Είναι αν ο Πειραιάς πήγαινε καλά, ναι, εγώ δεν θα έκανα αυτή την κίνηση, την ενέργεια που έκανα να παραιτηθώ εντελώς από την κεντρική πολιτική και να αφοσιωθώ με πάθος στην πόλη μου που μεγαλώνει η κόρη μου, μεγάλωσε, που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα εγγόνια μου. Και που εγώ τιμήθηκα όσο κανείς άλλος πολιτικός με την αγάπη του κόσμου. Εγκαταλειμμένος. Τον έπνιγε το σκουπίδι τον Πειραιά, κύριε Αυτιά. Δεν τολμούσε κανείς να κυκλοφορήσει έξω. Η δυσοσμία των σκουπιδιών από την Ομόνοια ακόμη σε έπιανε. Και όταν είπαμε ότι θα ξεβρωμήσουμε τον Πειραιά εντός 60 ημερών, γελούσαν. Είχε παραιτηθεί ο πειραϊκός λαός από την ελπίδα. Πεζοδρόμια, οδικό δίκτυο, καταστραμμένα, φώτα, καμένα. Δημοτικό θέατρο, κλειστό. Ο Κανά εγκατεστημένος στο κέντρο των εταιριών της ναυτιλίας. Δηλαδή οι διακινητές των ναρκωτικών. Το κυριακάτικο παζάρι στα νύχια των νονών. Αυτός ήταν ο Πειραιάς. Αρκεί να σας πω ότι στις προηγούμενες τρεις τετραετίες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού έργα 12 εκατομμυρίων. Σε μία τριετία 100 εκατομμύρια. Έχετε το μηχανισμό ώστε να προωθεί όλα αυτά τα έργα τα οποία έχετε στοχεύσει, ή μάλλον πόσα έργα είχατε στοχεύσει στην προηγούμενη θητεία και πόσα πετύχατε? Αυτό που με κάνει να νιώθω υπερήφανος και να εισπράττω αυτή την αγάπη που κι εσείς διαπιστώνετε και που με συγκλονίζει και με δεσμεύει και με δυναμώνει, είναι ότι μπορώ να ισχυρίζομαι αυτό που διαπιστώνει ο κάθε πολίτης. Ότι όσα είπαμε τα κάναμε όλα, ναι, και κάναμε πολύ περισσότερα ακόμη. Δεν έχουμε το μηχανισμό. Το πιο έχουμε μεγάλο το πάθος, έργο, όμως. Το πιο μεγάλο έργο ποιο ήταν το οποίο πετύχατε? Το πιο μεγάλο έργο, θα σας το πω εγώ, είναι η Συμμαχία Δημοτικής Αρχής Εργαζομένων και Δημοτών. Είμαστε μια μεγάλη δημοτική κοινωνική πλειοψηφία. Δεν μπορεί κανείς να τη διασπάσει, ούτε να τη συρρυκνώσει. Αλλά από εκεί πέρα πολύ σημαντικό έργο είναι, ναι, που ξεβρωμήσαμε τον Πειραιά. Η λάμψη του Δημοτικού Θεάτρου δεν θάλει την. Θα πάμε στο Δημοτικό. Πολύ ευχαρίστως. Τιμή μας και καμάρι μας. Και όχι να πάμε τώρα, αλλά να έρχεστε, κύριε Αυτιά. Να έρχεστε όλοι οι άνθρωποι που αγαπάτε τον πολιτισμό, όλοι οι άνθρωποι που ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι παιδεία και πολιτισμός. Τι είναι η δύναμη της Ελλάδος? Από αυτόν τον αξιακό κώδικα φύγαμε, γι' αυτό πέσαμε στην οικονομική χρεοκοπία. Ο Μιχαλολιάκος έχει ταυτότητα κομματική ή έχει την ταυτότητα του Πειραιά? Τελικά, τι είστε, είστε δεξιός, είστε Πειραιώτης, είστε τι απ' όλα? Καταρχήν δεν αποποιούμε το παρελθόν μου, έτσι. Ναι. Είμαι από παρθενογένεση. Αλλά όταν την πήρα την απόφασή μου, πολλοί δεν την πίστεψαν.
εγκατέλειψα την κεντρική πολιτική. Ναι. Κλείδωσα στην καρδιά μου την πρώην Μάλιστα. πολιτική μου δραστηριότητα. Με πολύ αγάπη. Τώρα το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Σε αυτό το κόμμα που υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ασφαλώς ενσωματώνεται στο σύνολό της η κοινωνική εκλογική βάση της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας, 45%, όχι της συρρυκνωμένης Νέας Δημοκρατίας. Υποψήφοι δημοτικοί μου σύμβουλοι είναι πολιτευτές των ΑΝΕΛ. Είναι στελέχοι του ΛΑΟΣ, είναι στελέχοι της ΔΙΜΑΡ. Είναι άνθρωποι ανένταχτοι που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ. Μας ενώνει ο Πειραιάς. Το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Αγαπώ την Ελλάδα, είμαι Έλληνας, αλλά το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Και φιλοδοξώ ο Πειραιάς, με τη δική του ανάπτυξη, να ξαναγίνει το αυτονόητο, προνόμιο να ζεις, να γίνει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της χώρας. Χτίζουμε υποδομές για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και η ναυτιλία. Προσφέρουμε τον Πειραιά στην επιχειρηματικότητα και στην ναυτιλία, μέσα από τους κανόνες της διαφάνειας όμως, με σεβασμό στους εργαζόμενους, στα ασφαλιστικά και εργασιακά του δικαιώματα. Αυτό που έχω πει και το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Δεν προσφέρω και δεν προσφέρουμε οι Πειραιώτες τον Πειραιά φέουδο ενός επιχειρηματία. Κόστησε πολλά μια κλίκα ανθρώπων που τους ονομάσαμε κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, η λεγόμενη αλλιώς διαπλοκή. Δεν προσφέρεται ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς ανήκει στον πειραϊκό λαό και στην Ελλάδα. Ο Πειραιάς θα είναι ο σημεοφόρος της οικονομικής και κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας. Μέχρι πότε θέλετε να είστε δήμαρχος στον Πειραιά? Πρώτον, το ξέρει καλύτερα από εμάς ο Θεός, γιατί παρά την νιώτη μου είμαι υγιέστατος βέβαια. Είναι θέμα, πάντως ο χρονικός ορίζοντας είναι η προσεχής πενταετία, αλλά δεν δηλώνω ότι θα είναι η τελευταία μου εκλογή. Θα μπορούσα και να το δηλώσω, κύριε Αυτιά, και να το υλοποιήσω ή όχι για να συναισθηματικοποιήσω τη σχέση. Δεν το κάνω. Διεκδικώ τη δημαρχία για να ολοκληρώσω ένα όραμα και να το διευρύνουμε αυτό το όραμα σε συνεργασία με τους δημότες. Και μετά το Μιχαλολιάκο τι? Φτάσαμε ακόμη στην αποχώρησή μου από τώρα. Ρωτάω, να μην ρωτήσω. Τώρα διεκδικούμε την ανανέωση της εντολής. Είναι βέβαιο όμως ότι μετά την ανανέωση της εντολής ναι. δεν θα μιλήσω απλώς για όσα συνέβησαν σε αυτές τις εκλογές. Θα γράψω βιβλίο. Μην μου πείτε. Θα μου το παρουσιάσετε. Δεν έρχεστε να μου το πείτε στην τηλεόραση μια μέρα. Θα χρειαστεί μετά τις εκλογές. Έχετε περάσει πολλά αυτή την εποχή. Ένα λεπτό. Έχετε περάσει πολλά αυτή την εποχή. Θα σας πω. Έχετε επικραθεί. Με έχει εμπνεύσει στην πολιτική ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος ο Καραμαλής και στη συνέχεια ο Ευάγγελος Αβέρων. Άρα πιστεύω πολύ στην αξία του ήπιου πολιτικού κλίματος. Θυμάστε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή. Ήπιο πολιτικό κλίμα. Θυμάστε ακόμη που είχε πει ότι οι ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς δεν είναι μόνο ξεπερασμένες, είναι και παραπλανητικές για να εχμαλωτίζουν πολίτες. Ξέρετε πότε το είπε ο Καραμαλής αυτό? Το 1974, πριν από 40 χρόνια. Θα ξαναχρησιμοποιήσω εγώ τις ξεπερασμένες ετικέτες οι οποίες δεν λειτουργούσαν τότε. Ο Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και άνοιξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Ότι το πολιτικό σύστημα θέλει επανίδρυση είναι ένα άλλο θέμα, δεν με αφορά όμως. Έχω φύγει από την κεντρική πολιτική. Εγώ θα τερματίσω την πολιτική μου δραστηριότητα ως δήμαρχος Πειραιά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ο πειραϊκός λαός θα με ανανεώσει την εντολή και μάλιστα ελπίζω, εισπράττω, νιώθω ότι στον Πειραιά δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Το βλέμμα όλων των Ελλήνων είναι στραμμένο στο τι γίνεται στον Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που οι δημοτικές εκλογές ενός Δήμου απασχολούν ολόκληρη την επικράτεια. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, όλοι αναγνωρίζουν ότι ο σημερινός δήμαρχος είναι επιτυχημένος. Είναι περίεργο πώς από κάθε γωνιά ξεφύτρωσαν οι αποτυχημένοι του χθες για να εκφράσουν την ελπίδα του αύριο. Αυτό το σχήμα είναι κάτι που θα μιλήσω όμως μετά τις εκλογές. Τώρα έχω και ένα χρέος. Να διατηρήσω ήπιο το πολιτικό κλίμα. Δεν θέλω πόνωση. Ο Σαμαράς τι λέει? Ο Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της χώρας, διαχειρίζεται τους υπουργούς του. Δεν θα ήθελε να έχει ένα Δήμο όπως τον είχε και την προηγούμενη φορά? Δεν τον είχε την προηγούμενη φορά, τον είχε ο Πειραιάς την προηγούμενη φορά. Ο Σαμαράς ήταν και είναι φίλος μου. Ναι, αλλά στο ταμπλό έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον Πειραιά. Δεν ξέρω τι γράφουν τα ταμπλό. Αχα. Δεν ανταποκρίνονται πάντοτε τα ταμπλό στην αλήθεια. Ξέρω ότι ήρθε εδώ και περπατώντας είπε ότι ο Μιχαλολιάκος μπόρεσε σε μια θητεία να αλλάξει τον Πειραιά. Του άλλαξα τα φώτα του Σαμαρά, διεκδικώντας και ζητώντας για τον Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαμαράς έχει αγάπη και επενδύει στον Πειραιά.
Πειραιάς είναι εθνικός πλούτος για τη Εσείς χώρα. Εσείς θέλετε μόνο την αγάπη του Σαμαρά ή και των άλλων πολιτικών αρχηγών? Εγώ θέλω την αγάπη όλων των πολιτών. Αλλά δεν χρειάζομαι, κύριε Αυτιά, να το πω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν μου είναι χρήσιμο αυτό. Δηλαδή. Και δεν το ευτελίζω αυτό. Κανένας να είναι μεσάζον ανάμεσα σε μένα και στην εκλογική κοινωνική βάση του Πειραιά. Αυτό που λένε ότι ο Μιχαλολιάκος έχει τους μανιάτες και δεν φοβάται τίποτα, αληθεύει στον Πειραιά? Κοιτάξτε, εάν πάτε στο πρώτο διαμέρισμα, ναι, όπου οι μανιάτες είναι μειοψηφία, ίσως δείτε το ίδιο ή και μεγαλύτερο ακόμη αίρισμα από ό,τι στα μανιάτικα. Είμαι μανιάτης, τιμή μου και καμάρι μου. Εγώ γεννήθηκα πάνω σε ένα βράχο, με άλλα 10 αδέρφια, τα οποία τα λατρεύω. Δύο έχω χάσει. Η Ολυμπιακή είναι με τον Μιχαλολιάκο? Νομίζω ότι πριν από λίγο, μπαίνοντας στο στέκι του, το διαπιστώσατε. Ακούστε με, να το πω όσο πιο σωστά μου επιτρέπει η χρήση και η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κόμμα. Ο Ολυμπιακός ενώνει, εμπνέει και μας κάνει περήφανους. Όλους. Και εμένα και τον κύριο Δρίτσα και τον κύριο Μόραλ, υποθέτω. Την Ελπίδα, την Παντελάκη, το Διαβολάκη που είναι η Ανταρσία, τον Βουράκη, τον Καλογερό, για να μην ξεχάσω κανέναν. Πειραιάς, ο Ολυμπιακός ενώνει, δεν διχάζει. Και δεν είναι οι πολίτες του Ολυμπιακού οι ιδιοκτήτες του εκάστοτε Προέδρου της ΠΑΕ. Το λέω όχι απαξιωτικά. Όσοι στο παρελθόν επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τους Ολυμπιακούς προς ίδιον όφελος, το μετάνιωσαν. Γιατί οι Ολυμπιακοί είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι. Γιατί η ίδρυση του Ολυμπιακού έχει να κάνει και με κοινωνιολογικά θέματα. Τον Πειραιά τον έχτισε η φτώχεια της Ελλάδος. Μανιάτες, αρκάδες, νησιώτες που ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι να δουλέψουν σκληρά, να αναθρέψουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους. Και έφτιαξαν και τον Ολυμπιακό. Ένας από αυτούς που έζησε μέχρι πρόπερση, ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, ήταν στην πρώτη ενδεκάδα που έπαιξε. Και η κόρη του και η έγγονή του είναι υποψήφιες μαζί. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος ο Σιγάλας ετίμησε τον Ολυμπιακό όσο ελάχιστοι αθλητές. Ο Χρήστος Αρβανίτης. Και τον Ολυμπιακό και την Εθνική. Δεν είναι σωστό να γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και αθέλητα, ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ή της δημοτικής διαδικασίας. Και προπαντός δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε τον Ολυμπιακό. Καθένας είναι αυτό που είναι. Το πρόγραμμά του, το όραμά του, το πάθος του, η αγάπη του, τι έδωσε για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, από τι παραιτήθηκε και τι θέλει. Πολλοί λένε, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα τα οποία έγιναν στον Πειραιά. Δηλαδή ότι ξαναλειτουργήσε το Δημοτικό Θέατρο. Είμαι πολύ υπερήφανος. Σε συνθήκες οικονομικής κατάρρευσης της χώρας και ασφυκτικού ελέγχου από το Μνημόνιο και την Τρόικα, πετύχαμε να βρούμε τα χρήματα που ήσαν απαραίτητα για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Πώς το είχε? Αφού προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, ασκήσαμε ασφυκτική πίεση στο Υπουργείο Πολιτισμού και στον Εργολάβο να ολοκληρώσουν την ανακατασκευή του. Και ό,τι θαύματος το πετύχαμε. Πήραμε χορηγίες. 1 εκατομμύριο από τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον και σε αυτή την ευκαιρία της συζήτησης τον ευχαριστώ. Αφού προηγουμένως βασανιζόμασταν με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 250.000 για 1,5 χρόνο και τελικά δεν καταφέραμε να τα πάρουμε. Πήγα στον Πρωθυπουργό, του λέω: Πρόεδρε, θέλω να λειτουργήσει το Δημοτικό Θέατρο. Επιβάλλεται, μου λέει. Εγώ, σαν Υπουργός Πολιτισμού, είχα επιταχύνει τις διαδικασίες. Πόσα χρειάζεσαι? 1 εκατομμύριο, του λέω. Το έχει. Το έδωσε. Το έδωσε. Και 100.000 μας έδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. Και 500.000 βάλαμε εμείς ως Δήμος από το ειστέρημά μας. Και 50.000 και 20.000 διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έδωσαν, και αυτό προκάλεσε και έναν θυμό στον, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, στον μπάση περιπτώσει. Που το αποτέλεσμα αυτού του θυμού μπορεί να είναι ένας σημερινός συνδυασμός. Να είναι καλά όλοι. Εμείς είμαστε ευτυχείς γιατί 22 Οκτωβρίου, παρόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού της χώρας και όλης της πολιτιστικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, το Δημοτικό μας Θέατρο
ξεκίνησε τη νέα του λειτουργία, τη νέα του εποχή. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει στο μέλλον για πολλές δεκαετίες και θα εκπέμπει υψηλής ποιότητας πολιτισμό. Δεν θα το αφήσουμε να γίνει όπως το παρελθόν, φέουδο του εκάστοτε δημάρχου, διακοπή βασιλόπιτων και ούτω καθεξής. Θα εκπέμπει πολύ υψηλής ποιότητας πολιτισμό. Μεγάλες παραστάσεις. Άρα εδώ θα είναι και το πνευματικό κέντρο εν ολίγης του Πειραιά, έτσι. Του Πειραιά και της Ελλάδος. Χθες είχα μια εκπληκτική παράσταση από τη Ράλιο, από τα παιδιά της Ραλίου. Μάλιστα. Κορίτσια. Μάλιστα. Μέσα από αυτά θα ξεπηδήσουν η καινούρια Παξινού, ο καινούριος Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο πολιτιστικός θησαυρός της χώρας, που από τον Πειραιά που ερήμωσε έφυγαν, ο Τζόρτζογλου και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, τι σκέφτεστε για αυτή τη μεγάλη πλατεία? Λένε ότι όποιος πολιτικός γεμίσει αυτή την πλατεία εκλέγεται πρωθυπουργός. Τι σκέφτεστε για αυτό το σημείο εδώ? Όταν ανέλαβα δήμαρχος, κύριε Αυτιά, δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση για προέκταση του μετρό στον Πειραιά. Αχα. Ο Πειραιάς, το εθνικό μας λιμάνι που έπρεπε να είναι ο πρώτος σταθμός του μετρό, τον είχαν αφήσει για τελευταίο. Αρχές 2017 φτάνει το μετρό στον Πειραιά. Ξεκινήσαμε νωρίς. Γιατί όπως ξέρετε, στο μισό μέτρο στον Πειραιά βρίσκουμε αρχαία. Ώστε αν βρούμε αρχαία, να έχουμε όλο το χρόνο να υποδεχθούμε και το μετρό, έχοντας εξασφαλίσει τα αρχαία και διαφυλάξει τα αρχαία. Τέλος. Επιτέλους τέλος. Επίσης διαμορφώνεται και αναπλάσσεται η πλατεία σε μια υπέροχη πλατεία, η οποία μαζί με το Δημοτικό Θέατρο θα ομορφαίνει την πόλη μας, το εθνικό μας λιμάνι, τη χώρα μας. Το κουφάρι της Ραλίου που στέκεται εκεί θα το είχα ήδη κατεδαφίσει για να κάνω μια πράσινη πλατεία και πέντε υπόγεια πάρκινγκ. Δεν έγινε διότι προέκυψε ως μη όφιλε η μεταφορά των δικαστηρίων εκτός Πειραιά, που είχε αποφασιστεί με την ισχυρή παρέμβαση του Δημάρχου, εμού, του Βασίλη του Μιχαλολιάκου, και ομοφόνος του Δημοτικού Συμβουλίου, τους οποίους ευχαριστώ, του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Το αποτρέψαμε. Και είπα, προσφέρω και αυτό ως Δημοτικό Συμβούλιο, αν χρειαστεί να γίνει το δικαστικό μέγαρο, με σεβασμό όμως στην αρχιτεκτονική του Δημοτικού Θεάτρου. Μπορεί να γίνει δηλαδή το δικαστικό μέγαρο. Ήδη θα το μελετήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για ένα πράγμα σας βεβαιώνω, κύριε Αυτιά, ότι τα δικαστήρια δεν θα φύγουν από τον Πειραιά παρά μόνο επί του πτώματός μου. Και επειδή πρόκειται να ζήσω αρκετές δεκαετίες με τη δύναμη του Θεού, δεν θα φύγουν. Δεν περίμεναν σωτήρες, σωσίες. Και δεύτερον, αν διασφαλίσουμε αλλού στέγη των δικαστηρίων, αυτό θα γίνει πράσινη πλατεία με αίθριον για συναυλίες ενισχυτικό και υποστηρικτικό του Δημοτικού μας Θεάτρου. Ο Πειραιάς αλλάζει. Γύρισε οριστικά και μετάκλητα σελίδα. Κάτω η ακτή Μιαούλη ξυλώνεται όλη. Νησίδες, οδόστρωμα, πεζοδρόμια, φωτιστικά, εξοραϊσμός όψεων κτηρίων. Όλα αυτά αλλάζουν και υποδεχόμαστε με την ομορφιά που μας χάρισε ο Θεός και τον τουρίστα και τον επισκέπτη. Οι σιδηροδρομικές γραμμές από τη Λεύκα μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, τον οποίο παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό με δικές μου ενέργειες τον πήρε ο Δήμος. Σε εποχές τα ΙΠΕΔ γίνεται ο μεγαλύτερος και πιο όμορφος ποδηλατόδρομος, παύλα πεζόδρομος της Ελλάδος, τον οποίο θα επεκτείνουμε και στο επιλημμένιον πεζοδρόμιο του ΟΛΠ, για να συνεχίσετε και να φτάσει μέχρι την Πειραϊκή, όπου στην Πειραϊκή πάνω από το Κονόνια Τείχη θα φτιάξουμε ξύλινο πεζόδρομο. Όλα αυτά θα φτιάξουμε, είναι μελέτες που έχουμε καταθέσει ήδη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μελετάται η μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντάσσεται σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβερνήσεως στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Πειραιάς αλλάζει. Αλλά το σημαντικότερο, επιτρέψτε μου να το πω εδώ, σε αυτό το εμβληματικό κτίριο, που ο Πειραιάς μπόρεσε μόνος του να φτιάξει στη δεκαετία του 1885-1895. Σκεφτείτε τη δύναμη που είχε ο Πειραιάς τότε. Μόνος του. Χωρίς ΕΣΠΑ, χωρίς εθνικό κρατικό προϋπολογισμό. Το μεγάλο έργο που έρχεται είναι ο υπόγειος δρόμος από το ΣΕΦ μέχρι το λιμάνι, με δύο άξονες για υπόγειες θέσεις στάθμευσης, Άγιο Σπυρίδωνα, Άγιο Διονύσιο. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο Πειραιάς ήταν συνδιοργανώτρια πόλη και δεν πήρε κανένα έργο. Ο τότε δήμαρχος είναι σήμερα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, τον κύριο Μόραλη. Οι πολλές ανισόπεδες διαβάσεις που ήταν μέχρι το ΣΕΦ φέρουν πολλαπλασίως πολύ περισσότερα αυτοκίνητα σε λιγότερο χρόνο. Και μετά το ίδιο στενό οδικό δίκτυο να εξυπηρετήσει το λιμάνι μας, τον Πειραιά και την ακτοπλοεία και την κρουαζιέρα. Είναι αδύνατο. Κατασκευάζεται υπόγειος δρόμος. Δεύτερον, τρίτον, δεν έχω χάσει και την αρρύθμιση, υπογειοποιείται επιτέλους ο ηλεκτρικός. Από το 2001 μέχρι την εκλογή μου ως δημάρχου, ο πειραϊκός λαός πλήρωνε εκατομμύρια, κύριε Αυτιά, σε μελέτες για μονοδρομήσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται.
Αντίθετα, βρήκα μία σύμβαση με έναν εργολάβο 3 εκατομμυρίων να πληρώσει ο Δήμος από αυτά που δεν είχε, 8 μήνες απληρώτους για τους εργαζόμενους, για να υλοποιήσει ένα τμήμα των μονοδρομήσεων. Ζήτησα από τον εργολάβο, τον παρακάλεσα να παραιτηθεί αυτής της συμβάσεως χωρίς να ζητήσει αποζημίωση. Και πίεσα ασφυκτικά όλη την κεντρική εξουσία, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Πρόεδρο της Αττικού Μετρό, να αναλάβει αυτή το κόστος της υλοποίησης όλων των μονοδρομήσεων. 6, 7, 8 όσα εκατομμύρια χρειάστηκαν. Και το πετύχαμε, κύριε Αυτιά. Πάθος θέλει και επιμονή και επιχειρήματα. Και το τολμήσαμε. Μα μου έλεγαν οι φίλοι μου, πας κοντά στις εκλογές να αλλάξεις τη ζωή των Πειραιωτών, μέχρι να προσαρμοστούν να σε βρίζουν. Δεν πειράζει, κύριε Αυτιά. Κάποιοι πρέπει να τολμούν και να αναλαμβάνουν και πολιτικό κόστος, όταν πιστεύουν ότι το έργο είναι για το καλό του Πειραιά και της Ελλάδος. Ήδη το 90% του έργου ικανοποιεί τους πάντες. Υπάρχει ένα 10% με κάποιες γωνίες. Θα τις διορθώσω. Αλλά να μείνουμε παθητικοί με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε την παρακμή και την ασφυξία την κυκλοφοριακή της πόλης. Ευχαριστώ και την Τροχέα που δούλεψε καλά για να μπορέσουμε να δώσουμε τα νέα μέτρα στον πειραϊκό λαό και στους επισκέπτες. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Ρε παιδιά, τι έκανε η ΔΑΠ προχθές? Κέρδισε η ΔΑΠ. Εδώ είναι η Μαρίνα μας, η οποία δυστυχώς ο κύριος Σιμίτης αποφάσισε να τη δώσει σε ιδιώτη χωρίς να πάρει ο Δήμος τα ανταποδοτικά. Είμαστε σε πολύ όριμο στάδιο, αντί του κράτους να έρθει ο Δήμος και να παίρνει ένα πολύ σημαντικό εισόδημα από τη Μαρίνα του κάθε χρόνο για να το χρησιμοποιεί για έργα εξορισμού της πόλης. Αυτά τα κότερα που είναι εδώ δηλαδή δεν δίνουν μία στον Πειραιά? Δεν δίνουν μία στο Δήμο του Πειραιά. Και αυτά τα λεφτά που πάνε? Θα πήγαιναν στο κράτος. Αλλά ούτε στο κράτος πάνε. Διότι όταν κατασκευαζόταν από τον ιδιώτη έγινε σουνάμι, λέει, ναι, και έγιναν μεγάλες ζημίες και άρα κόστισε παραπάνω το έργο. Όλα αυτά διευθετούνται. Διότι ο Πειραιάς πια εδώ και 3,5 χρόνια έχει δήμαρχο. Όπως δεν έπαιρνε τίποτα από τον ΟΛΠ. Τελειώσαμε, έχουμε συμφωνήσει και με τον Πρωθυπουργό και με την ηγεσία του ΟΛΠ. Θα παίρνουμε όλα τα κτίρια και τα οικόπεδα που δεν αξιοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες, συν το 2% του τζίρου του ΟΛΠ, συν ένα ποσοστό από το εισιτήριο επιβατών και οχημάτων, χωρίς αύξηση του εισιτήριου. Πόσα κότερα παίρνει το μέσα? Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω, γιατί δεν έχουμε ρόλο παρεμβάσεως. Αλλά πάντως είναι μια ωραιότατη μαρίνα, έρχεται κόσμος. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε όμορφη την πόλη, να κατεβαίνουν και από τα σκάφη τους, να αφήνουν και στα καταστήματα. Εκείνο που αναζωογονεί, και ευχαριστώ τους επιχειρηματίες που επένδυσαν, προεξοφλώντας την ανάπτυξη του Πασαλιμανίου μετά την ανάπλασή του. Ξυλώνονται όλα αυτά που βλέπετε απέναντι μας. Αλλάζουν, μπαίνουν βιοκλιματικά υλικά, φωτιστικά, παιδική χαρά. Και έτσι ήρθαν και ξανά φτιάξαν τον Μπελαμί το Ουζερί, το ίδιο κτίριο. Τον Γκάζι δίπλα, τον Γκούντις παραδίπλα. Καμιά δεκαπενταρία καταστήματα άλλαξαν από την εξαγγελία του έργου. Και άλλα 10 από την δημοπράτηση του έργου και την εγκατάσταση του εργολάβου. Πειραιάς αλλάζει. Έχει γυρίσει σελίδα. Και πού να δείτε, κύριε Αυτιά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης της Τρούμπας? Είναι δυνατόν αυτό το θησαυρό της παράδοσης που έχει ο Πειραιάς να τον έχει εγκαταλείψει εντελώς στο σκοτάδι και στους παραβατικούς? Έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Γκάζι ή από το Ψηρή της Αθήνας? Να έχουμε δίπλα μας στα 100 μέτρα την κρουαζιέρα των 10 εκατομμυρίων και να μην έχουμε την Τρούμπα με ζωή, με καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, με τουριστικά καταστήματα σαν αυτά που έχει πλάκα? Πώς να κατέβει η κρουαζιέρα? Με ευκολόγια? Κάποιοι λένε να τα λύσουν ως διαμαγείας. Εγώ δεν βάζω υποψηφιότητα για μάγος, τι για Θεός. Με έργα να τα λύσουμε. Εδώ γκρεμίσαμε το τείχος του Έσκου στον Πειραιά. Ένα τεράστιο τείχος, 4-5 μέτρων και μέσα ψοφίμια για πολλές δεκαετίες. Σκουπίδια. Πόσο κόστησε αυτό το έργο? Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Με τις ίδιες δυνάμεις και με τους εργαζόμενους. Ξέρετε τι μου λένε οι πολλοί δημότες, κύριε Αυτιά? Σε συγχαίρω για ένα πράγμα. Ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται από το Δήμο, αλλά δεν δούλευαν ποτέ. Τώρα τους βλέπω και δουλεύουν. Εγώ σας λέω ότι δουλεύουν με πάθος, κύριε Αυτιά. Δεν δουλεύουν μόνο για τα λεφτά που παίρνουν, δουλεύουν για την πόλη που ζουν. Γκρεμίσαμε λοιπόν το τείχος του Έσχους, βγάλαμε γύρω στα 200 με 300 φορτηγά μπάζα και σκουπίδια και κάναμε μια ήπια κοινωνική χρήση με γκαζόν, με φυτά, με σεβασμό στα αρχαιολογικά ευρήματα
όπου τα απομονώσαμε με ξύλινη περίφραξη, και στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ. Έχουμε κάνει μια προγραμματική πρόταση για υπόγειο πάρκινγκ, όταν και αν, μέχρι τότε, κοινωνική χρήση πράσινη. Εγώ και σε αυτή την τριετία που διανύσαμε, τα 3,5 χρόνια, και στην πενταετία που έρχεται, σε κάθε στιγμή θα είμαι έτοιμος να παρανομήσω υπέρ της κοινωνίας. Ποτέ υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Όπου υπάρχει δημόσιο οικόπεδο, το δημεύουμε, ανήκει στο Δήμο. Θέλουν και επισήμως να μας το παραχωρήσουν. Έχει καλώς. Δεν θέλουν, το καταλαμβάνουμε, κάνουμε παιδότοπους. Για τα παιδιά του Πειραιά. Έχουμε φτιάξει απίστευτα όμορφες παιδικές χαρές. Τζαβέλα, όπως θα φεύγετε, θα δείτε μια πανέμορφη παιδική χαρά. Σκουπιδότοπος στο Φίμια. Χατζικυριακού, αν πάτε καμιά φορά, μια χαβούζα από το 64. Σκουπίδια, στρώματα, σάπια έπιπλα. Παιδική χαρά. Μητρώου. Και εκτός όλων των άλλων, πήραμε πίσω τη δημοτική μας περιουσία από τους καταπατητές. 100 στρέμματα στο σχιστό τα δήλωναν οι καταπατητές και όχι ο Δήμος. Με τις λεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων επέστρεψαν στο Δήμο. Το στρατόπεδο Παπαδογιώργη, το πρώην στρατόπεδο, στα Καμίνια, δεκαετίες αγώνων. Ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Λεγάκης είχε ιδρύσει και παράταξη για αυτό το έργο. Το παραχώρησα εγώ ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης τον κύριο Αγραπίδη και το βρήκα να το έχουν καταπατήσει αγνώστου εθνότητος και αυτοαποκαλούμενοι πόντι. Το πήραμε πάλι πίσω. Και τώρα είναι για τα παιδιά του Πειραιά και των Καμινίων. 12 στρέμματα, 16 κτίρια μέσα. Και πολλά, πολλά άλλα. Όλα αυτά όχι σε 500 χρόνια. Όχι σε 3 τετραετίες. Στα πρώτα 3,5 χρόνια, τα οποία δυστυχώς συνέπεσαν με την εθνική χρεοκοπία της χώρας. Όταν ο Δήμος Πειραιά είχε χρεοκοπήσει, όταν η υπόλοιπη Ελλάδα ευημερούσε. Παρέλαβα ένα Δήμο με 150 εκατομμύρια χρέη. Με 15 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμα. Με 8 μήνες τους εργαζόμενους απλήρωτους. Με τα σκουπίδια βουνά. Τα λύσαμε. Πληρώθηκαν γέρος όλοι. Πληρώνονται γέρος όλοι. Κρατήσαμε το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Λειτουργήσε, όπως είδατε, το δημοτικό θέατρο. Λειτουργεί η πινακοθήκη μας επιτέλους, μία από τις καλύτερες που έχει η Ελλάδα. Με τρόπο άψογο. Έχουμε έναν απίστευτο θησαυρό έργων τέχνης. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, όπως και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος που εδράζεται στον Πειραιά, είναι τα καλύτερα. Είναι τόπος και πόλη ο Πειραιάς για να επισκέπτεσαι και για να ζεις. Είναι προνόμιο να ζεις. Η πινακοθήκη μας θα σας προσκαλέσω να τη δείτε. Μαζί με τις συλλογές. Τώρα φιλοξενεί τον κύριο Τέτσι, τον πρίτανη της Σχολής Καλών Τεχνών. Ένα θαυμάσιο Πειραιώτη, 90 ετών σήμερα, αλλά μοιάζει έφηβος. Με έργα εκπληκτικά. Και θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω και για το στόχο μου. Εντός 15 μηνών από σήμερα, το παλιό ρολόι. Εκεί που άρχισε η ζωή των πολλών οικογενειών στον Πειραιά, που έκαναν το πρώτο τους ραντεβού, αν θέλετε. Θα ξαναείνε στη θέση του. Θα το χτίσουμε. Στο ίδιο μέγεθος, στην ίδια θέση, για τις ίδιες λειτουργίες. Εδώ είναι το τουβλοποιείο ή το τουβλοποιείο του αείμνηστου Κρήτωνα Δηλαβέρη. Και οι καμινάδες είναι από το τουβλοποιείο. Όπως αυτός εδώ ο χώρος είναι το τουβλοποιείο. Έχουμε υποβάλει για πρώτη φορά πλήρεις μελέτες για ένταξή τους και αυτές στο ΕΣΠΑ, ώστε να υποστηριχτούν και στατικά, έχει μελετηθεί, και να μετραπεί ο χώρος του τουβλοποιείου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων. Θέλουμε να έρθει όλο το λεκανοπέδιο Αττικής εδώ. Είναι το ομορφότερο άλσος. Εγώ έρχομαι πολύ συχνά εδώ. Και για να είμαι ειλικρινής, το απολαμβάνω. Γίνονται γιατί... και εκδηλώσεις εδώ. Βεβαίως. Και συναυλίες και θερινός κινηματογράφος και παιδότοπος. Το απολαμβάνω γιατί συναντώ ανθρώπους εδώ, σε την αριστερή περιοχή εδώ. Συνήθως με υποδέχονται. Είμαι αριστερός. Είμαι Ολυμπιακός. Γι' αυτό ψηφίζω Μιχαλολιάκο. Έτσι. Έχει βγει σύνθημα. Τους ρωτάω στα μάτια. Περιμένατε ποτέ να γίνει τόσο όμορφος αυτός ο τόπος? Μου απαντούν όλοι όχι. Χρωστάμε ακόμη να πετύχει ένας διαγωνισμός για ένα αναψυκτήριο εδώ, όπου θα έχει να προσφέρει και μια δυνατότητα να έρθεις με το εγγονάκι σου, να έρθεις με το φίλο σου, να έρθεις με τη σύντροφό σου, να πιεις καφέ, να πιεις ένα αναψυκτικό, να πιεις ένα ποτό, και ο επιχειρηματίας να αναλάβει και τη φύλαξη. Γιατί όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο ο δημόσιος τομέας σήμερα να φυλάει ένα τόσο πολύτιμο θησαυρό, διότι και προσωπικό δεν έχουμε και οι προσλήψεις απαγορεύονται. Πρέπει να πάμε σε μια τέτοιου είδους συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα, όπου να διασφαλίζεται ο δημόσιος, ο κοινωνικός χαρακτήρας, να είναι απολύτως δωρεάν η είσοδος και η χρήση όλων των παιχνιδιών για τα παιδιά, αλλά να μπορεί κάποιος, αν θέλει, να πιει και ένα αναψυκτικό. Η μόνη μου φιλοδοξία είναι. Τα δύο μονάκριβα εγγόνια μου.
και το μονάκριβο παιδί μου, η κόρη μου. Να μπορούν να κυκλοφορούν και να λένε. Αυτό το όμορφο έργο έγινε όταν ο παππούς μας ή ο μπαμπάς μας ήταν δήμαρχος. Είναι πολύ όμορφο αυτό να το νιώθεις. Να νιώθεις την αγάπη του κόσμου. Από έναν κόσμο που είχε κακοποιηθεί, που τον είχε κακομεταχειριστεί, που τον κορόιδευαν, που του έλεγαν ψέματα, που του έπαιρναν την ψήφο του και δεν έκαναν έργο. Που περπατάει στους δρόμους και ακόμη σκοτώνεται γιατί είναι κακοποιημένος και το οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια. Τα αλλάζουμε όλα αυτά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ό,τι δεν έχουμε προλάβει να αλλάξουμε.